sentía Pedro Laya, realmente yo creo que Pedro Laya en Grecia, tampoco en España, requiere mucha presentación porque yo creo que ya es alguien muy, muy conocido y reconocido, pero por si hubiera alguien que todavía no conociera a Pedro, sí que me gustaría presentarle porque se lo merece. Pedro es escritor, helenista, profesor, traductor, cineasta, y desde hace ya más de 35 años tiene una relación muy estrecha con Grecia, tanto para explorar y difundir la cultura griega y humanista, como también para, desde una actitud humanista y comprometida, analizar la situación política y social de la Grecia. Έχει εκδώσει πάνω από 30 έργα, πάνω από 100 μεταφράσεις Ελλήνων και Ισπανών δημιουργών. Δουλεύει στην προώθηση της ελληνικής κουλτούρας και γι' αυτό έχει αναγορευτεί πρεσβευτής του ελληνισμού από το ελληνικό κράτος. Έχει γυρίσει ταινίες και ντοκιμαντέρ. Και τελευταίο ντοκιμαντέρ πάνω στο Φρανσίσκο Άλμπολ και τους πρώτους και τους Έλληνες ναυτικούς στο περίπλο του κόσμου. Η δουλειά του είναι πολύ σημαντική στο να προωθήσει τις ελληνοϊσπανικές σχέσεις. Μέσα από τα λογοτεχνικά του έργα υπάρχουν το μυθολογικό άτλας της Ελλάδας, μια ελάσσονα ιστορία της Ελλάδος και διάφορα άλλα έργα. Σήμερα παρουσιάζουμε το τελευταίο του βιβλίο. Εκδόθηκε στην Ισπανία από τις εκδόσεις Ακαντιλάδο. Ονομάζεται Αιγαίου Λόγος, η θάλασσα, η Ελλάδα και οι απαρχές του πολιτισμού. Έχει λάβει από την Ισπανική Ομοσπονδία Βιβλιοπολών, πήρε μια σημαντική διάκριση. Είναι ένα βιβλίο όπου συνδυάζονται η μύθη, η ιστορία, η ανάγνωση του κόσμου και η ιστορία του πολιτισμού. Αναμφίβολα τα δύο βιβλία, το οποίο φεστιβάλ λέει να παρουσιάζει σήμερα, είναι του Πέδρο Λάγια το ένα και το βιβλίο της Ρένε Βαγέχο. Μας δείχνουν την πολύ σημαντική δύναμη του πολιτισμού για να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα και κοινωνικές κρίσεις και να ανακαλύψουμε και εμείς την ίδια μας την κοινωνία. Δίνω το λόγο στον Πέδρο, δίνω τον Αιγαίου λόγο στον Πέδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Πρεσβεία της Ισπανίας για τη συνεργασία της και φυσικά στο Μουσείο Μπενάκη, και θα ήθελα να σας πω πως το βιβλίο του Πέδρο, Αιγαίου Λόγος, μπορείτε να το αποκτήσετε εδώ στην Αθήνα στο βιβλιοπωλείο Polyglot. Και ελπίζω και σε μια άλλη συνάντηση στο μελλοντικά να μπορέσει ο Πέδρο ο Λάγια να μπορέσει να υπογράψει τα βιβλία αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως θα μιλήσω από εκεί καλύτερα. Πλάι. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Αυτή τη φορά θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω ελληνικά, ως συνήθως. Θα μιλήσω μόνο ισπανικά, σεβόμενος τους διερμηνείς με τους οποίους ταυτίζομαι και συμπάσχω. Δεν σας μιλήσω στα ελληνικά, μιλήσω στα ισπανικά. Έχουμε διερμηνία και είμαστε σε ένα κοινό κατά βάση δίγλωσσο. Για άλλη μια χρονιά έχω τη μεγάλη χαρά να παρουσιάζω ένα έργο μου στο Φεστιβάλ ΕΑ. Είναι 14 χρόνια στο Φεστιβάλ και δεν έχω λείψει από καμία χρονιά, και θέλω να σας πω με μεγάλη ταπεινοφροσύνη πως υπάρχει μια διαδρομή και όχι μόνο μια ηλικία. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Φεστιβάλ ΕΑ και μου δίνει την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ
και η έλευση του, του καλοκαιριού την έχω συνδέσει με το ΛΕΑ κάθε χρονιά, στις αρχές του καλοκαιριού. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε το ακαδημαϊκό έτος και βλέπουμε το, το καλοκαίρι μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, αλλά έχω πάντα αυτή την αίσθηση που είχα και σαν μικρό παιδί, πως έρχεται το καλοκαίρι, και αυτό το συναντάω πια μέσω της διοργάνωσης του ΛΕΑ. Πάντα μπόρεσα να, έχω μπορέσει πολλές φορές να παρουσιάσω έργα μου εδώ. Ευχαριστώ πολύ την Αδριανά. Ευχαριστώ για όλους τους συνεργάτες, το Ινστιτούτο Θερβάντες, την Πρεσβεία της Ισπανίας και το μουσείο που μας φιλοξενεί σήμερα. Ήθελα επίσης να αναφέρω την χαρά που έχω για την παρουσιάζουμε την ισπανική έκδοση του βιβλίου. Την ίδια μέρα παρουσιάζει και η Ρένε Βαγέχο το βιβλίο της εδώ, μια ισπανή συγγραφέα η οποία κατάφερε να γίνει η φωνή εκείνου που πραγματικά ενώνει τους καλούς αναγνώστες, που είναι η αγάπη για το βιβλίο. Και αυτό πιστεύω πως και τα δύο έργα είναι έργα που έχουν γραφτεί από κοινές, έχουμε κοινές αναφορές και προφανώς από την αγάπη που έχουμε για την λέξη. Το βιβλίο αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο αποτελεί το απόβγασμα πάνω από 30 χρόνων παρουσίας μου εδώ στην Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί ένας τρόπος να δείξω τα πιο συναισθηματικά, τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω μάθει εδώ στην Ελλάδα. Το βιβλίο αυτό μου φαίνεται πως αποτελεί το σύνολο, το απάβγασμα όλων αυτών των ετών που βρίσκομαι εδώ και της επαφής μου με την Ελλάδα, πάντα in situ. Μερικές φορές, όταν κάποιος ταξιδεύει σε μια χώρα, και του έχει τη ιδέα να γράψει ένα βιβλίο. Αν μείνει ένα έτος, ένα χρόνο σε αυτή τη χώρα, το σκέφτεται καλύτερα και γράφει τελικά ένα άρθρο. Αν μείνει λίγο περισσότερο και περνά τα χρόνια, καταλήγει να μην γράφει τίποτα. Γιατί δεν είναι το ίδιο να έχεις μια πρώτη άποψη για ένα χώρο και να κρίνεις βάσει αυτή της πρώτης επαφής και να έχεις χιλιάδες πληροφορίες και κάνει τον τρόπο κρίσης σου απέναντι σε αυτή τη χώρα πιο περίπλοκη και πιο δύσκολη. Μετά τόσα χρόνια που έχω αφιερώσει εδώ στην Ελλάδα και πιστεύω πως για μένα ήταν πρόκληση μεγάλη να προσπαθήσω να γράψω και να παρουσιάσω το βιβλίο. Τα προηγούμενα βιβλία που είχα δημοσιεύσει με τις εκδόσεις Ακαντιλάδο, πριν από αυτό το βιβλίο, είχαν ένα είδος τριλογίας. Την ονόμασα τριλογία της αριστείας. Πήρα τον όρο αριστεία από τα ελληνικά, η τάση προς την αριστεία. Ήταν μια ελάσσονα ιστορία της Ελλάδας, ένα ιστορικό βιβλίο και λίγο κάπως λογοτεχνικό. Ουσιαστικά ήταν ένα βιβλίο πάνω στην ηθική. Το επόμενο, η Ελλάδα στον αέρα, Γκρέθια εν ελάερα, ήταν ένα βιβλίο πολιτικό. Και το τελευταίο ήταν ουσιαστικά βιβλίο φιλοσοφίας. Λέγοντας αυτό, να μην περιμένει από άλλους σε τελική άποψη να δει κάποιος με ρητορίες ή μεταφυσικές θεωρίες του κόσμου. Ήδη με αυτά τα τρία βιβλία είμαι ικανοποιημένος. Αλλά μου έλειπε να μιλήσω, να γράψω ένα βιβλίο πάνω στο λόγο, πάνω στη γλώσσα, στην ελληνική γλώσσα και τον τρόπο που μιλάμε. Ως ανάγνωσμα, ποιητικό ανάγνωσμα του κόσμου. Η ελληνική γλώσσα μας επιτρέπει να
κάνουμε αυτή την άσκηση να εξερευνήσουμε το λόγο με ένα πιο ευρύ τρόπο και με πιο ευρύ απορία που μας επιτρέπουν σε άλλες γλώσσες. Και αυτό έχει να κάνει με την γνώση ότι είναι από τις πιο παλιά από τις ζωντανές γλώσσες και συνεχίζει να ομιλείται καθημερινά, και εξελίσσεται και κυρίως συνεχίζει να επηρεάζει τις άλλες γλώσσες. Ο λόγος, η έννοια του λόγου, θέλω να περθεματίσω λίγο και να μιλήσω παραπάνω, μπορεί να τον ορίσουμε ως την Ελλάδα, ως τον πολιτισμό του λόγου. Ένας πολιτισμός ο οποίος ποτέ δεν έχασε την ικανότητά του να καλλιεργεί αυτό το χαρακτηριστικό του. Ο λόγος είναι μια σύνθετη έννοια. Είναι ένα σημείο που ενώνονται οι έννοιες της σκέψης και της διήγησης. Να διηγηθούμε, σημαίνει και να έχει μια διπλή σημασία. Στην κλασική Ελλάδα βρήκαμε τη λέξη αυτή πολύ συχνά στα κείμενα της. Έχει την έννοια της λέξης ο λόγος, αλλά και της συζήτησης, του ορθού λόγου, του αιτίου, της σκέψης προφανώς και της διήγησης και την έννοια του μέτρου. Επίσης, έχει πάρει συχνά και την έννοια του ιονού και του μύθου. Ένας τρόπος να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε το μύθο από το λόγο ήταν κάτι το οποίο οι Έλληνες δεν το βλέπαν ακριβώς έτσι. Επίσης, ο λόγος έχει την έννοια μεταφυσικό σχεδόν χαρακτηριστικό του να δημιουργεί λογική. Μας το λέγανε οι αρχαίοι σοφοί, το συναντάμε αυτό στον Πλούταρχο, σε πολλούς αρχαίους Έλληνες σοφούς. Ο λόγος επηρέασε αρκετά και τη χριστιανική θρησκεία. Ο λόγος λοιπόν που δημιουργεί λογική, μια θεϊκή σκέψη η οποία προέρχεται και αφορά όλη τη δημιουργία σαν να είναι λέξη, σαν να προέρχεται από τους θεούς. Είναι η έννοια λοιπόν, η έννοια αυτή του λόγου είναι σαν ένα χαρακτηριστικό ύψιστο των θεών και ο ανθρώπινος λόγος, από την άλλη, φαίνεται πως είναι μόνο μια αντικατοπτρισμός του θεϊκού λόγου. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του έλεγε «Εν αρχήν είναι ο λόγος». Στα λατινικά λέγαμε τη λέξη «verbo», «ρήμα», και είχε ένα μεταφυσική διάσταση. Εν αρχή είναι ο λόγος, τι σημαίνει? Αυτό πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς μεταφράζοντας το στα λατινικά. Είναι ένας έννοια λόγος πολύ πιο βαθύς από μια έννοια της λέξης. Ο λόγος είναι ένα ουσιαστικό που προέρχεται από το ρήμα λέγω, λέω δηλαδή. Και ως κάτι το οποίο θα μας εισάγει στη μηχανική του βιβλίου, όλα τα ρήματα προέρχονται από μία δράση. Το ρήμα αναφέρεται σε μία δράση. Το ρήμα λέγω, επομένως, αναφέρεται ακριβώς στη δράση του να συλλέγει κάποιος. Και με μία μεταφορική διανοούμενη έννοια, η ρίζα του ρήματος λέγω, που είναι το λεκ,
μπορούμε να τη βρούμε σε λέξεις ισπανικές όπως κολεχίρ, που σημαίνει ακριβώς στην διανοητική λειτουργία. Ακόμα και η ισπανική λέξη leer, που έρχεται από το λατινικό leere, legere, έρχεται από αυτή τη ρίζη. Ακόμα και οι συλλαβές έχει να προέρχεται από το συλλαμβάνω. Έχει την έννοια του να παίρνει κάποιος λέξεις και να τις ενώνει. Ακόμη και η ισπανική λέξη intelligencia, που έρχεται από τα λατινικά intellegere, έχει να κάνει ακριβώς με την εσωτερική επιλογή. Αναφέρεται σε μια εσωτερική επιλογή λέξεων. Και μέσα από αυτή την έννοια του λεκ, κάποιος απομακρύνεται από το διανοητικό επίπεδο και προσεγγίζει το πρακτικό. Και όλα αυτά τα βρίσκουμε σε ισπανικές λέξεις όπως είναι η κολεξιόν, η συλλογή, η μια κολέκτα που είναι μια συλλογή, και επίσης κοσέτσα που είναι η ισπανική λέξη για την συγκομιδή. Ακόμη και η ισπανική λέξη λένια που σημαίνει ξύλα, τα ξύλα που χρησιμοποιούμε για την, που μαζεύουμε για να κάνουμε μια φωτιά, προέρχεται από αυτή την ίδια ρίζα. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα δούμε ότι αυτή η ίδια ρίζα εμπεριέχει με τη σειρά της μια ρίζα που είναι ακόμα πιο πρωταρχική, λε, η οποία αναφέρεται σε κάτι που εμπεριέχει, και μάλιστα κάτι που εμπεριέχει με την έννοια ενός δοχείου, μιας λεκάνης. Στα λατινικά χρησιμοποιούταν η λέξη lanx, η οποία δεν χρησιμοποιείται, αλλά υπάρχει το vis lanx, που είναι η ζυγαριά, ουσιαστικά με τα δύο δοχεία. Επίσης, η ισπανική λέξη lecho, η οποία σημαίνει κρεβάτι, είναι ταυτόχρονα και το σημείο από το οποίο περνάει ένα ποτάμι. Χρησιμοποιείται η ίδια λέξη στα ισπανικά και για τις δύο έννοιες. Και βλέπουμε και σε αυτή την περίπτωση πώς απομακρυνόμαστε από το υλικό πεδίο του ποταμού και περνάμε σε λέξεις όπως είναι το discurso, που είναι ο λόγος. Επιστρέφουμε και πάλι στο λόγο με την έννοια της αφήγησης, της εκφοράς λόγου. Αυτός είναι σε γενικές γραμμές ο πυρήνας του βιβλίου. Μέσα από αυτά τα κανάλια προσπαθεί να κινηθεί, με έναν τρόπο βέβαια πιο λογοτεχνικό, όχι τόσο συμπυκνωμένο, αλλά μας προκαλεί ακριβώς σε αυτή την περιπέτεια του να προσπαθήσουμε να ειχνηλατήσουμε την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τις λέξεις, αυτό που ονομάζουμε τιμολογία. Πρόκειται για έναν υπέροχο σκοπό. Πολλές φορές σκεφτόμαστε αυτά τα καταπληκτικά άσπρα βότσαλα που μπορεί να βρούμε στο Αιγαίο και προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς ήταν στις απαρχές τους πριν η θάλασσα τις αποσπάσει από το βουνό και κατρακυλήσουν μέχρι τη θάλασσα και καταλήξουν να έχουν αυτή τη γυαλιστερή κελία υφή μέσα από την επαφή τους με το νερό. Έχει να κάνει με μια επιστροφή στην πρωταρχική ύλη της σκέψης μας. Αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου. Συχνά αυτή την ιδέα την αναφέρω στον γιο μου τον Σιλβάνο, και τον αναφέρω επειδή κατά κάποιο τρόπο είναι η έμπνευση αυτού του βιβλίου και σε εκείνον το αφιερώνω. Είναι
ένα ταξίδι στο παρελθόν και νομίζω ότι μόνο τα ελληνικά μας το επιτρέπουν αυτό, ίσως και τα λατινικά σε κάποιο βαθμό, αλλά τα ελληνικά μας δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψουμε πολύ περισσότερο στο παρελθόν, σε ένα πολύ πιο μακρινό παρελθόν. Και για το λόγο αυτό θεωρώ ότι το Αιγαίου Λόγος είναι ένα πραγματικά συναρπαστικό ταξίδι. Και θα θέσω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, το Δελφίνι, στα ισπανικά λέγεται Δελφίν. Και και στα ελληνικά ήταν Δελφής. Συνήθως μέχρι εκεί θα φτάσουμε όταν εξερευνούμε την ετυμολογία ορισμένων λέξεων. Άνα, όμως, ανατρέξουμε ακόμα περισσότερο στο παρελθόν και διερευνήσουμε γιατί οι Έλληνες το ονόμαζαν Δελφίνι ή Δελφής, ανακαλύπτουμε ότι αυτό το καταπληκτικό πλάσμα που έμοιαζε με ψάρι αλλά δεν ήταν ψάρι, είχε μήτρα. Και την μήτρα την ονόμαζαν Δελφής με ύψιλον. Επομένως, και από εκεί έρχεται και η λέξη αδέλφια, δύο πλάσματα τα οποία έχουν προκύψει από την ίδια μήτρα. Και γι' αυτό λοιπόν το Δελφίνι είχε αυτό το όνομα. Έχουμε από τη μία δελ, το οποίο αναφέρεται σε ένα στενό πέρασμα, και από την άλλη έχουμε το ρήμα φίο, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει πηγάζει, όταν κάτι πηγάζει από κάπου. Επομένως, είναι το πέρασμα προς, ένα στενό πέρασμα προς τη ζωή. Γι' αυτό, αυτή είναι η ετυμολογία και του Δελφής που ήταν η μήτρα στην αρχαία Ελλάδα, και γι' αυτό και τα φυτά ονομάζονται φυτά μεταξύ πολλών άλλων παραδειγμάτων. Αν περάσουμε όμως σε ένα πιο αφηρημένο πεδίο, οτιδήποτε πηγάζει είναι η φύση στο σύνολό της. Και μέσα σε αυτό μπορούμε να βρούμε άλλη μια ιδέα, το ρήμα ΙΟ με ΙΨΙΛΟΝ, το οποίο ουσιαστικά είναι το ρήμα της βροχής, βρέχει. Ακόμα ονομάζουμε Ιάδες τις νύμφες της βροχής και του αστερισμού του Ταύρου. Το ρήμα ΙΟ, που αντιστοιχεί στο ρήμα της βροχής, βρέχω, βεβαίως συνδεόταν με τον Δία. Και μάλιστα τον επικαλούνταν τον Δία με τη λέξη «ΙΕ», το οποίο ταυτόχρονα σήμαινε «βρέχει». Αυτή η ιδέα της βροχής είναι η απαραίτητη έννοια για να πηγάσει το οτιδήποτε. Και αν πάμε ακόμα πιο πολύ στον πυρήνα, καταλήγουμε στο γράμμα «ΙΨΙΛΟΝ», το οποίο συνδέεται με το νερό της βροχής. Και εκεί είναι που μιλάμε για το είδωρ, το οποίο είναι το νερό εν γέννη και όχι το νερόν, που είναι το τρεχούμενο νερό. Ακόμη και η λέξη ιός, και με αυτό θα κλείσω, προέρχεται από αυτή την ίδια ρίζα. Και από εκεί προέρχεται και η ισπανική αναφορά, η αναφορά της ισπανικής λέξης του γιου σε ένα βλαστάρι, όπως και στα ελληνικά άλλωστε. Το να επιστρέψουμε κατά κάποιο τρόπο χωρίς να απομακρυνθούμε από το περιβάλλον, και να επιστρέψουμε και να κατανοήσουμε πώς τα ελληνικά είναι η πρωταρχική ύλη της σκέψης μας,
μας οδηγεί στην κατανόηση ότι τα ελληνικά αντιστοιχούν σε μια ανάγνωση της πραγματικότητας που πηγαίνει πάρα πολύ πίσω σε νεολιθικές και παλαιολιθικές εποχές και υπογραμμίζω την έννοια του περιβάλλοντος, γιατί αυτή η έννοια στο βιβλίο δεν είναι ένα απλό υπόβαθρο για να πούμε μια ιστορία. Είναι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, είναι ο πρωταγωνιστής όλου αυτού του ταξιδιού και της περιπέτειας. Η ιδέα είναι να επιστρέψουμε στις απαρχές του λόγου, στις απαρχές της γλώσσας μας, ως γλώσσα και πολιτισμό, καθώς η γλώσσα και ο πολιτισμός πάντα πάνε μαζί. Αυτή η προσπάθεια να πάμε προς τα πίσω, λοιπόν, μέσω της γλώσσας, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε πίσω και στην ιστορία του πολιτισμού. Για προς τούτο το βιβλίο δίνει μια ανάγνωση των απαρχών του πολιτισμού. Γι' αυτό ονομάζεται «Η θάλασσα, η ελληνική γλώσσα και η απαρχή του πολιτισμού». Έχει ένα υπότιτλο το βιβλίο. Όσα αναφορικά με την ετυμολογία και την γλωσσολογία, φυσικά, στην ιστορία, αναφέρει στην ιστορία, την αρχαιολογία, τη μυθολογία, την αυσίπλοεία, την αστρονομία και σε νέα εργαλεία που έχουμε για να εξερευνήσουμε το παρελθόν. Η αστρονομία δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Η γενετική, η μελέτη των υλικών, τα ψηφιακά μοντέλα του βυθού των ωκεανών και το ανάγλυφο της γης είναι εργαλεία που μας βοηθούν να εξερευνήσουμε το παρελθόν και να τον δούμε με διαφορετικό μάτι. Μέσα σε αυτές τις νέες γνώσεις που έχουμε και τα νέα εργαλεία που έχουμε, μέσα από αυτά τα μέσα νέα εργαλεία υπάρχουν ερωτήματα που αμφισβητούν κάποιες από τις θεωρίες οι οποίες ισχύαν τα τελευταία 100 χρόνια, και για να ισχύουν 100 χρόνια θεωρούμε πως έχουμε ξεχάσει πως είναι θεωρίες, αλλά θεωρούμε πως αποτελούν γεγονότα ιστορικά αναμφισβήτα. Στην πραγματικότητα όμως τα θεωρούμε δόγματα, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η ιστορία. Έτσι τα είχαμε θεωρήσει. Είναι το ακριβώς αντίθετο του δόγματος η επιστήμη. Είχαμε λοιπόν την θεωρία της έφορης ημισελήνου, πως ο πολιτισμός είναι ένα είδος νήματος που ξεκίνησε στους Σουμέριους και μετά σιγά σιγά στους Αιγύπτιους, στη Μεσοποταμία, στους Εβραίους, στους Φοίνικες και κάποια στιγμή έφτασε και στην Ελλάδα και στη Ρώμη. Αυτή ήταν η ιδέα, η επικρατούσα, πολύ πιο σύνθετη ιδέα βέβαια στην πραγματικότητα, και κάνει λόγο για μια μεγάλο πολιτισμό σε αυτό το περιοχή εδώ πάνω από 10-12.000 χρόνια. Άλλη μία από τις θεωρίες η οποία αμφισβητείται είναι η θεωρία του Ex Oriente Lux, του εξανατολής στο φως, πως όλα προήρθαν από την Ανατολή, η γενετική, η αρχαιολογία και πολλές άλλες επιστήμες μας δίνουν στοιχεία για να μπορέσουμε να καταρρύψουμε αυτή την ιδέα. Όπως και η ιδέα για τον ερχομό των Ελλήνων, αυτή η θεωρία από ένα έργο του Halley, που λέγεται The Coming of the Greeks, της δεκαετίας 1930, που θεωρείται επίσης ως γεγονός ιστορικό, ενώ πια αμφισβητείται απολύτως αυτή η ιδέα μέσα από πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Και οι Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες ως μια βιολογική ομάδα γλωσσών, όπως είναι και σαν να ήταν όπως και μια βιολογική ομάδα ζώων. Η θέση της ελληνικής γλώσσας, τοποθέτηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο αμφισβητήθηκε επίσης κάποια στιγμή, και όλα αυτά τα πράγματα επίσης τα πραγματεύομαι στο βιβλίο μου, καλώς και οι καθιερωμένες θεωρίες για την προέλευση του αλφαβήτου, όπως και η προέλευση της γραφής αυτής καθ' αυτής. Όλες αυτές οι ιδέες πως η γραφή ξεκίνησε από τους Σουμέριους 4.000 π.Χ. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις που αποδεικνύουν πως στην περιοχή των Βαλκανίων ξεκίνησε η γραφή,
με η γραφή, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και είναι παρόντα όλα τα βιβλία, όλα τα, με συγχωρείτε, τα γράμματα του φοινικικού αλφαβήτου ήδη βρισκόταν στην περιοχή των Βαλκανίων και πηγαίνει πίσω από πάρα χιλιάδες χρόνια, τουλάχιστον 2.000 χρόνια πιο πίσω από εκείνα των Σουμέριων, το αλφαβήτο των Σουμέριων και των Κινέζων. Όλα αυτά τα στοιχεία βγαίνουν σιγά σιγά στο φως και μας αναγκάζουν να δούμε με άλλο μάτι και να αναθεωρήσουμε αυτές τις ιδέες. Το συμπέρασμα όλων αυτών είναι πως υπάρχει μια συνέχεια του πολιτισμού σε αυτό το, χώρο, όχι μια αντικατάσταση άλλων πολιτισμών ξένων ή προηγούμενων. Με άλλα λόγια, αυτό που θεωρούμε εμείς παραδοσιακά προελληνικό είναι στην πραγματικότητα πρωτοελληνικό. Είναι στάδια μέσα σε αυτήν την συμπολισμό των Ελλήνων, με τα πάνω και τα κάτω του φυσικά. Δεν υπάρχει μια ρήξη στον πολιτισμό, ένα ρήγμα στις. Υπάρχει μια συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού και τα στοιχεία αυτά, τα οποία αναγνωρίζουμε στους Έλληνες, στους κλασικούς, μπορούμε να τα ανακαλύψουμε σε αυτό το χώρο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αναφέρουμε και φυσικά για τη γλώσσα αυτή καθ' αυτή, στους μύθους, στην καλλιέργεια της ελιάς, στη χρήση των μετάλλων, στο πώς οι Έλληνες επεξεργάστηκαν την πέτρα και το μάρμαρο, το ενδιαφέρον για την αστρονομία και την ενδιαφέρον για τις επιστήμες, την καλλιτεχνική παραγωγή. Και υπάρχει ένας παραλληλισμός με τους μύθους και την αυσιπλοεία που μας οδηγεί πίσω στην παλαιολιθική εποχή. Μιλάμε σχεδόν για το Homo sapiens ή και το Neanderthal επίσης. Αυτό αποτελεί κομμάτι όλου αυτού του ταξιδιού που προτείνει το βιβλίο μου. Αυτός ο αναθεωρητισμός μας πλησιάζει, μας φέρνει εγκύτερα στην ιδέα πως οι αρχαίοι Έλληνες και την ιδέα που είχαν οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες για το πού προέρχονταν. Μας στρέφει αλλού το βλέμμα σε σχέση με το πώς εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους Έλληνες από προηγούμενους, σαν να μας ρίξει πιο κοντά στην ιδέα που είχαν οι Έλληνες τότε για την καταγωγή τους. Χρησιμοποιεί λογοτεχνική φόρμα σε κάποια σημεία το βιβλίο, είναι επίσης τόσο επιστημονικό όσο και λογοτεχνικό. Για να φτιάξω αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσα να το κάνω μιλώντας σε ένα συγκεκριμένο αναγνώστη άγνωστο, που δεν θα μπορούσα να φανταστώ πως μπορεί να είναι ο ίδιος και που οι γνώσεις του επίσης θα μπορούσα να τις γνωρίζω όταν από τους γράφω. Έπρεπε να το κάνω προσπαθώντας να εστιάσω κατά κάποιο τρόπο στα χαρακτηριστικά του παραλήπτη για να μπορέσει εγώ να μου δείξει τον τρόπο με τον οποίο θα διηγηθώ αυτό που θέλω να πω. Μου δείξει τον τρόπο που θα έπρεπε να το γράψω. Έτσι λοιπόν απευθύνεται στον ένα από τους γιου μου, τον τρίτο, τον Σιλβάνο. Σήμερα έχει ενέθλια, κλείνει τα 18 του χρονιά. Μιλάει ελληνικά, δεν έχει όμως μια μεταγλωσσολογική γνώση της γλώσσας, ούτε έχει την εμπειρία του πολιτισμού σε βάθος όπως και εγώ. Το να το οδηγηθώ σε κάποιον που μπορεί να το καταλάβει με έναν τρόπο τόσο εγγύ, χωρίς ο οποίος όμως δεν διαθέτει το background υπόβαθρο για να το κατανοήσει. Αυτή ήταν στο μυαλό μου όσο το έγραφα. Γι' αυτό και όλη η ιστορία ουσιαστικά είναι μια στρέφουμε προς το παρελθόν. Είναι 10 ημέρες, ουσιαστικά είναι 10 η ιστορία ενός 10 ημερών όπου ένας πατέρας βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο σημείο του Αιγαίου αναμένοντας το γιο του να έρθει και προσπαθούσα κατά κάποιο τρόπο να γράψει πράγματα που θέλει να πει στο γιο του και να τα έχει για πάντα.
Αυτό είναι γενικά το βιβλίο. Είναι βιβλίο για αυτή την Ελλάδα που προηγήθηκε της Ελλάδας που την οποία όλοι πιστεύουμε πως γνωρίζουμε. Πως προς τούτο το βιβλίο πιστεύω θα το... πως απευθύνεται σε τους λάτρεις της Ελλάδας και της ελληνικού πολιτισμού και θα τους αρέσει. Δεν ξέρω πως είμαστε από χρόνο, αν έχουμε καθόλου χρόνο. Δεν θα ήθελα να μείνετε με την εντύπωση ότι αυτό το έργο είναι πολύ δύσκολο, πολύ βαρύ, υπερβολικά επιστημονικό και γεμάτο από πάρα πολλή πληροφορία. Γι' αυτό θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Και πιστεύω ότι ένα έργο, όταν είναι καλό, πρέπει να στέκεται από μόνο του. Επομένως, με την άδειά σας θα διαβάσω δύο αποσπάσματα και έτσι θα κλείσουμε αυτή την παρουσίαση. Το πρώτο απόσπασμα αναφέρεται στην αρχή του βιβλίου, ονομάζεται 10. Το απόσπασμα θα διαβαστεί από τον συγγραφέα στα ισπανικά, δεν έχει δώσει μετάφραση στα ελληνικά. Η διερμηνία θα συνεχιστεί μόλις ολοκληρωθεί το απόσπασμα. Mis pisadas y las olas que se deshacían suavemente en la arena fueron durante un rato mágico los únicos sonidos de la isla. Más tarde busqué asiento en la playa vacía, en el lugar donde estoy ahora, a la sombra de un viejo tamariz con el tronco vencido por el viento y pintado de cal hasta donde comienzan a crecerle las ramas. La primera página en blanco de este cuaderno en el que ahora describo refleja de forma cegadora la pletórica luz que vierte sobre el mundo el cielo del Egeo. Bien pensado, casi me atrevería a decir que no refleja solo la luz, que también es sensible al soplo de esta brisa cargada de sal y de tomillo, que el papel es uno de esos muros calientes del camino por el que trepa alguna lagartija, una de esas paredes encaladas del pueblo contra las que resuena el canto infatigable de las cigarras. Me deslumbra su blanco cuando voy a escribir, y tengo que hacer sombra con la mano. Luego, cada vez que levanto la mirada, me encuentro con el mar, de un azul aún mucho más profundo que el del cielo. Y sabes, así, como venida del silencio, casi escucho tu risa de niño, tu ya lejana voz de niño, repartiendo con asombro aquella alegría inesperada y pura que te produjo ver delfines por primera vez. Delfines de verdad, tan reales como en tu fantasía. Ahora acabas de cumplir los 17 y he decidido escribirte este cuaderno mientras te espero aquí, en la isla, porque tú, para mi sorpresa y sin que nadie te moviera a hacerlo, has decidido venir a cuidar de tu griego, de la lengua que aprendiste de pequeño como un milagro natural y sencillo, la lengua del colegio y de la calle, la lengua en que jugando les hablabas a tus coches, a tus insectos, a tus conchas, antes de separarlos. ¿Cómo puedo ayudarte a aprender una lengua que ya hables? ¿Acaso interrumpiendo tu conversación con una clase de gramática cada vez que dejes escapar un gazapo? Sé que no acabaríamos bien. En realidad, más que ayudarte a aprender la lengua griega, lo que me gustaría es poder ayudarte a explorarla. O para ser sincero, a amarla. Por eso, de momento, en los 10 días que faltan para tu llegada, voy a llenar este cuaderno de cosas que he pensado y sentido todos estos años en contacto directo con lo griego y en contacto también con todo este pequeño gran mundo que se asoma desde tiempos remotos a las orillas del Egeo. Son cosas que no voy a ponerme a contarte cuando estemos juntos, claro está, pero que ahora, aquí solo, a la espera, puedo intentar dejártelas escritas para siempre. Quisiera que llegaras a entender que todo es uno, la lengua griega y esta luz, este mar, estas rocas de donde fueron desprendiéndose sus primeras palabras. Así lo veo yo, uno, un curioso universo. Sonido de guijarros, consonantes que chocan entre sí, sustantivos mojados por las olas, raíces semánticas, raíces de frigana, huesos, caparazones, el sol que reverbera sobre el mar, nombres que imitan un rumor eterno, verbos que nacieron de un gesto, preposiciones que son una seña, sílabas que son cuernos que embisten,
letras que insinúan el flujo del agua o del aire, palabras viejas que han salido del mar, como la vida, como tortugas que van a... Sé que aún no entiendes nada, pero voy a intentar que llegues a entenderlo. Bueno, y... muchas gracias. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα διαβάσω άλλο ένα απόσπασμα, το τελευταίο. Αναλογεί περίπου στην τρίτη ημέρα και βρίσκεται στα μισά του βιβλίου. Ο τίτλος είναι «Χαράζω». Κάθε κεφάλαιο έχει μία λέξη από κάποια παλιά λέξη του Αιγαίου. ¿Cuántas cosas debemos a la existencia de las letras y al esfuerzo de aquellos que a lo largo del tiempo pusieron por escrito algo de su experiencia en este mundo? ¿Cuántas cosas incluso vivimos y sentimos de forma nebulosa y sin conciencia plena hasta hallarlas al fin claramente expresadas y fijas por obra de las letras? A medida que te escribo, parándome a escuchar el ruido del bolígrafo en sus trazos mínimos y precisos, compruebo que su punta es todavía, en cierto modo, aquella otra, primitiva y lejana, cuyo ruido al rayar la superficie de la piedra, la madera o la piel, dio origen a la onomatopeya grav. De esa vieja raíz viene nuestra palabra grabar. Esa voz habita todavía en el verbo jaraso, que es grabar y rasgar. En la primera luz del sol que rasga el velo de la noche, jarama, jaragi, y en la propia noción de carácter, jaractir, que es algo que llevamos grabado en nuestra alma y nuestros genes. De esa remota voz viene también el verbo grafo, escribir, y el sustantivo grama, letra. La cultura nacida de este mar, Silvano, debe gran parte de su esencia y de su libertad a las letras. Sin ella nunca hubiera llegado a ser lo mismo. Es verdad que puede haber cultura sin haber escritura, pero cuando así ha sido, el saber y la memoria han supeditado su existencia a la de sus depositarios, que a menudo formaron una élite, cuando no una estructura de dominio. La escritura, en cambio, guarda el conocimiento fuera de las cabezas, genera una memoria que viaja por sí sola, permite a cada uno aprender por sí mismo, crea un espacio íntimo para la duda y para el pensamiento, un espacio para la libertad. Al fin y al cabo, lo que hace grande a una cultura es su capacidad de mejorar y de influir sobre las otras. Y en el caso de esta enorme civilización que encontró su expresión en la lengua que llamamos griega, dudo que sus incuestionables logros y su gran influencia sobre otras hubieran llegado alguna vez a producirse sin la ayuda silenciosa y tenaz de la escritura. De los escritos de los antiguos griegos conservamos aún más de 11.000 obras, muchísimas más de las que conservamos de cualquier otra cultura del pasado, pero una parte mínima siquiera de las que se guardaban en los anaqueles de la famosa biblioteca de Alejandría. La pérdida es inmensa, Silvano. Todo lo que nos queda, por mucho que parezca, no son más que las ruinas de aquella milenaria civilización, lo que ha escapado al tiempo y la barbarie, lo que el azar o el gusto de anónimos copistas han salvado, lo que sobrevivió como hapax, lo que no es solo olvido, cenizas de ave fénix. Y todo lo que queda es, en el fondo, la muestra de una cosa, de esa necesidad tan puramente humana de cifrar lo pensado, lo sentido, lo vivido, de esa necesidad de compartir emoción y memoria que condujo al denodado intento de conservar el logos, de dejarlo grabado, dormido en un silencio, para que la mirada de otro, algún día, pudiera despertarlo. Muchas gracias. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα θα κάνω ένα πέρασμα προς την Ιρένε με ένα απόσπασμα το οποίο αντιστοιχεί στην άφιξη του γιου του αφηγητή κάτω από τα αστέρια. Ο τίτλος είναι «Άνθρωπος». Rasgo privativo de los seres humanos. Un atributo. El cielo le dio conocimiento al hombre, al tiempo que inquietud. Aquí lo veo ahora, Silvano, negro y centelleante, sobre esta roca oscura rodeada de mar, tan infinitamente lejos y cercano a la vez, silencioso pero lleno de signos, envolvente, vigía, protector. Los antiguos decían que se llamaba Urano, Uranos,
porque todo lo cuida y lo ve, Horao. Y a esta maravillosa bóveda estrellada la llamaban de manera poética Quitos Asterion, cavidad estelar, Uranion Quitos, cavidad celestial, y Quilon Uranú, bóveda celeste. Yo sospecho que de esta última idea de bóveda expresada por Quilon nació nuestra palabra Caelum, cielo. Los antiguos afirmaban también que el hombre se llamaba Anthropos porque miraba al cielo. A decir verdad, los lingüistas de hoy no han ofrecido aún una propuesta consensuada sobre el origen de la palabra Anthropos, tan fecunda, tan griega y tan huérfana de correlatos en las demás lenguas. Pero los antiguos, como te digo, especulaban con la idea de que hubiera derivado de una frase que hablara de los atributos inherentes al hombre: la observación, el logos, la aspiración a lo alto. Anthropos era, pues, o enarthron ejontinopa, el que tiene la voz articulada, o anathron aopopen, el que reflexiona sobre lo que ve, o anathreon, el indagador, pero sobre todo, o anorepon, el que tiende hacia arriba, o anothroskon, el que siente un impulso hacia arriba, o anoprostonuranon ejontivlepsin, el que vuelve sus ojos al cielo. En el fondo, Silvano, aun sin ninguna de estas conjeturas llegara a acertar con la etimología de la palabra Anthropos, todas en su conjunto servirían para bosquejar una imagen de lo que parecía definir al ser humano para la civilización de los griegos. Una imagen, sin duda, diametralmente opuesta a la noción de homo, que es un nombre apegado a la tierra, relacionado íntimamente con el humus, tojoma, de donde se decía que el hombre había sido modelado por Hefesto antes de ser dotado de voz por designio de Zeus. Sabes, ahora que me detengo a pensarlo en el amplio silencio de la noche, Homo y Anthropos parecen nombrar dos naturalezas fundidas en la trágica figura del hombre. Homo, su terrosa sustancia. Anthropos, su vocación de altura. Su humilde pequeñez y su humilde grandeza. Su afán por dominar la tierra y su extraña nostalgia del cielo. Impresiona descubrir que esta desasosegada condición puede ser constatada en el hombre desde los tiempos más remotos, desde las primeras manifestaciones de pensamiento y civilización. Y sin lugar a duda, la imagen más reveladora en la que constatar tal condición es la del ser humano contemplando el cielo, ya sea de forma colectiva, como las minúsculas ranas de Sócrates, ya sea a solas con sus pensamientos, como un desamparado minotauro que levanta la vista a las estrellas preso en el laberinto de este mundo. Creo que es esta imagen del ser humano contemplando el cielo la que mejor acierta a retratarlo como un ser portador de un extraño vacío, como un ser incompleto, perplejo, inadaptado, inquieto, interrogante, consciente de su incapacidad de concebir el todo, frágil, apremiado por la urgencia de ubicarse en el mundo y necesitado de creer en un Dios al que no puede comprender. Creo que de una forma piadosa, la visión de la noche le brinda alguna vez a cada ser humano la sensación tremenda de percibirse solo y único, y de que, sin embargo, hay otro igual a él, y de que ambos son iguales a todos. Es una sacudida inmensa, una íntima experiencia que nos une. El inquietante oráculo que Homero recibió para sí por boca de la Pitia podría ser extrapolado en realidad a cada ser humano. Dichoso e infortunado, pues para ambas cosas has nacido, buscas una patria. Esa patria, Silvano, creo que es el sentido. Pero el hombre recibe como don la inquietud, no el sentido. Y para cultivar esa inquietud tiene el agón, la acción que más fascinación ha despertado desde siempre en la cultura de esta tierra. El agón, el esfuerzo que lleva a la consecución de un fin, a la superación consciente de uno mismo. Quizá en el fondo lo mejor de nosotros, todo lo que de bueno hemos logrado solos y como especie, el lenguaje, el amor, el sufrimiento por el dolor ajeno, la idea de justicia y de vergüenza, la colaboración, la alegría, la emoción compartida, el esmero, el talento, la conmoción ante lo bueno, la gratitud o la memoria, no sea otra cosa que la huella espasmódica de nuestra aventura como seres en busca de sentido. Todo se explicaría entonces si aceptamos que el don es la inquietud. O dicho de otro modo, que lo que la divinidad espera de nosotros no es que encontremos el sentido, sino que lo busquemos. Extraña conclusión, extraña criatura el hombre,
Extraña condición la suya y extraño su destino. No sé, Silvano, no sé lo que tú piensas. Yo esta noche me quedo con la sonrisa antigua del vino. Me quedo con la idea del lagón, con la silente bóveda estrellada, con nuestra inexplicable nostalgia del cielo. Gracias.